Την ώρα λοιπόν που ακούμε όλα αυτά, έχετε μία αποκάλυψη βόμβα από το διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ρωμανό, όπου καταγγέλει και λέει ότι άνοιξε κατάστημα εστίασης για να βρεθεί ο Τσίπρας με 30 άτομα εν μέσω lockdown. Έτσι ακριβώς, Φίλιππ. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό, διευθυντή γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για να μας δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο έχει αποκαλύψει. Σας ακούμε, κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Για πείτε μας, τι ακριβώς συμβαίνει? Άνοιξε επιχείρηση εστίασης για να βρεθεί ο Τσίπρας με 30 άτομα. 13 πρώτου έκανε μια περιοδία ο κύριος Τσίπρας από τις λιγοστές που κάνει στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν, αν θυμάστε, βγήκανε και δελτία τύπου κτλ. Που συνάντησε κάποιους ανθρώπους της εστίασης, τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου εστίασης και το καθεξής. Το μαγαζί του ανθρώπου αυτού, του πρόεδρου του τοπικού συλλόγου εστίασης, είναι ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Ρίο, στο οποίο εκτός ότι έκαναν πρώτα προφανώς τη συνάντησή τους καθήμενοι κανονικά σε τραπέζια, ανοίγοντας δηλαδή αυτός ο άνθρωπος στο μαγαζί του, δείχνοντας ότι έχει στρώσει τα τραπέζια προφανώς εν όψη, είτε περιμένει για από μέρα σε μέρα και ήθελε να εξυπηρετήσει τους πελάτες του, είτε τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι το πιθανό είναι το δεύτερο. Και αν δείτε τις εικόνες και το βίντεο, μπαίνει μέσα, χαιρετάει ανθρώπους χωρίς μάσκες, κάθονται όλοι μαζί εκεί στα τραπέζια, που όσο ήταν μπροστά οι κάμερες ήταν και λίγο απομακρυσμένα μεταξύ τους. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν στηθεί τραπέζια και καρέκλες, πράγμα που απαγορεύεται όπως γνωρίζετε, γιατί αυτή τη στιγμή και η εστίαση συνολικά είναι κλειστή και δεν μπορεί να σερβίρει μέσα, και οι καθήμενοι απαγορεύονται, και ακόμα και αν πάρεις το take away και κάτσεις όρθιος μπροστά στο κατάστημα να το πιείς, τον καφέ σου για παράδειγμα, έχεις ένα πρόστιμο 300 ευρώ. Άρα όλα αυτά προφανώς για τον κύριο Τσίπρα και την παρέα του δεν έχουν καμία σημασία. Ανοίξαν το μαγαζί για πάρτι του, τον σερβίρανε, τον κάτσανε, ήταν 30 άτομα. Σε πολλές περιπτώσεις στη τη διαδικασία μέσα δεν τηρούνται τα μέτρα. Υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν να έχουν σερβιριστεί και τα ψωμιά και τα κουβέρ. Άρα φαντάζομαι ότι από εκεί και μετά θα ακολούθησαν και άλλα, δεν νομίζω να φάγανε μόνο ψωμί. Και ούτω καθεξής. Φυσικά από ένα σημείο και μετά πήγαν οι κάμερες, οπότε δεν υπάρχει για όλα αυτά πέραν κάποιων φωτογραφιών που δείχνουν ότι έχει σερβιριστεί το ψωμί, δεν υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό. Και εκεί έχει, θέλετε, και η υποκρισία του κύριου Τσίπρα, ο οποίος ανέδειξε ένα ζήτημα στην Ικαρία με μια κακή εικόνα για δύο τραπέζια που είχαν στηθεί σε ένα μπαλκόνι για να φάει ο Πρωθυπουργός σε ακτό χώρο, σε ένα σπίτι, που εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται από μόνο του. Προφανώς ήταν μια κακή εικόνα. Αλλά ο ίδιος στην Πάτρα δεν μας έχει αποκαλύψει πού έφαγε, δεν μας έχει δείξει εικόνες για το πώς έφαγε, και ό,τι έχουμε δει μάλλον επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια άλλη αντιμετώπιση από όλους τους υπόλοιπους πολίτες και μπορεί να κάνει τις συναισθιάσεις του σε πολύ ωραία εστιατόρια της Πάτρας. Μάλιστα, κύριε Ρωμανέ, πραγματικά είναι εξοργιστικό να βλέπουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, αντί να σέβεται τους κανόνες, να ανοίγουν μαγαζιά, να τρώνε, να πίνουνε και να συγκεντρώνονται παράνομα 30 άτομα εν μέσω lockdown. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ρωμανέ.